Καβετάνιε! Θάλασσα, καϊκή. Από μικρό παιδί. Από 10 χρονών, σχολείο πήγαινα και με έμενε ο πατέρας μου τον καϊκή και πηγαίναμε για δουλειά. Εγώ από μικρό παιδί έμαθα από τον πατέρα μου και μου άρεσε υπερβολικά η θάλασσα, γιατί όλα τα καλοκαίρια όταν πηγαίναμε σχολείο ερχόμασταν εδώ και μας έπαιρνε και μας έκανε τις δραστηριότητες, τις αλλιευτικές δραστηριότητες που ήξερε και βοηθούσαμε εμείς μέσα σε αυτά. Την αγαπήσα τη θάλασσα. Πολύ. Έβγαλα φυλάδιο, μου βγάλαν φυλάδιο μάλλον οι γονείς μου και έπρεπε να πας τότε με συγγενείς, γιατί μόνος δεν μπορούσε να φύγεις. Και πήγα με τον πρώτο ξάδερφο, μπαρκάρισα σε ψαράδικο στη Σενεγάλη, στο Ταγκάρ. 15 χρονών. 15 χρονών. Είχα μπει στο λιμενικό 18 χρονών, αμέσως μόλις τελείωσα το λύκειο και με 26 χρόνια υπηρεσία έφυγα. Πήγα όλο τον κόσμο. Κάνατε καλοκουμάντο. Μέχρι που παντρεύτηκα στα 28 μου, δεν έκανα καλοκουμάντο. Μετά που παντρεύτηκα, ξέρω εγώ, απόκτησα οικογένεια, εντάξει. Πού τα χαλάγα τα λεφτά? Στις γυναίκες, στα ποτά, στα έτσι, στα αλλιώς, στη διασκέδαση γενικά. Θυμάμαι μερικές φορές που δένανε παλιά μεγάλα ψάρια, ροφούς, βλάχους, συναγρίδες, τα δένανε από πίσω από τη βάρκα, ολοζώντανα, και τα φέρνανε μέσα στην Αγία Κυριακή δεμένα. Πώς ερωτευτήκατε τη γυναίκα σας, πώς την γνωρίσατε και την ερωτευτήκατε, την παντρευτήκατε? Τότε ήταν με προξενιά εδώ. Είχατε ρίξει καμιά ματιά μεταξύ σας? Φυσικά, φυσικά. Αυτό θέλω να μου πείτε. Υπήρχε, ναι, υπήρχε. Η γυναίκα εδώ ήταν και άντρας και γυναίκα από όλα. Αυτοί μεγάλουν τα παιδιά, ο άντρας που ερχόταν 2 μήνες και δρόμου πάλι. Δώσε μου λιγάκι ουρανό. Παντρεύτηκα μία κοπέλα από τη Σύρο και αμέσως μετά έφυγε και ήρθε στο Βόλο που παντρευτήκαμε και κάναμε 2 παιδιά. Α, τσακμπάμ, η σύζυγος ερωτεύτηκε πολύ, έφυγε τα πισόλα. Οι δικοί σας έλειπαν? Φυσικά και μου έλειπαν. Είναι δύσκολο να αφήνει ένας πατέρας τα παιδιά του πολύ, μικρά? Πολύ. Εγώ τα παιδιά μου δεν ήθελα να τα στείλω στη θάλασσα. Γιορτές μακριά τα πάντα. Τι να σου πω, ανήμερα Χριστουγέννων ο κόσμος γύρναγε από τη διασκέδαση και εγώ έπαιρνα ταξί για να φύγω, να πάω στον Πειραιά και να πάρω το βαπόρι στην Αργεντίνα και να είναι και οι τρεις να κλαίνε. Και όση έλλειψη είχατε από τα παιδιά και από την γυναίκα τα χρόνια που πήρα τώρα μαζεμένη, τώρα έτσι δεν είναι? Μαζεμένη, έτσι. Ωραία είναι η ζωή και τώρα. Ακριβώς. Λόγω της παράδοσης, ναι, θα κάνουμε και ένα μυστικό δώρο εδώ στο φίλο μας τον Γιώργο, που είναι μια παραδοσιακή χταποδιέρα, ναι, το γράφει κιόλας πάνω, ο Χτάπους Φίσινγκ. Νόμιζα θα με κρεμάσει ανάποδα έτσι πως το δω. Όχι, γιατί το ψαράς, νέος ψαράς. Θα το ρίχνουμε για χταπόδια. Σήμερα χρηστικά νέος ψαράς.